Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε ότι νέοι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν επιχειρηματικές εφαρμογές και τεχνολογίες για να υποστηρίξουν και να αυτοματοποιήσουν τη λειτουργία της εταιρείας τους. Ξεκινούν από απλές εφαρμογές και προχωρούν συνεχώς. Πώς όμως ξεκινά κανείς? Πώς μπορεί να υποστηρίξει την οργάνωση μιας μικρής επιχείρησης? Πώς μπορεί να αυτοματοποιήσει την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών μιας νέας εταιρείας? Ο στόχος της παρούσας διάλεξης είναι να μας παρουσιάσει μέσω παραδειγμάτων τις δυνατότητες των ανοιχτών ή δωρεάν ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της δραστηριότητας μιας μικρής επιχείρησης. Ο νέος επιχειρηματίας έχει ανάγκη οργάνωση της καθημερινής λειτουργίας εταιρείας. Παραδείγματα τέτοιων αναγκών είναι η οργάνωση των οικονομικών της επιχείρησης, η λειτουργία της ομάδας του, ο προγραμματισμός εσωτερικών εργασιών, η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Χρειάζεται λοιπόν να αυτοματοποιήσει καθημερινές διαδικασίες όπως η διαχείριση των εγγράφων, η επικοινωνία, η επεξεργασία δεδομένων. Πώς μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο αυτοματισμό εύκολα κανείς και με μικρό κόστος? Η λύση είναι οι επιχειρηματικές εφαρμογές. Για την απόκτηση επιχειρηματικών εφαρμογών υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτος δρόμος είναι η υλοποίησή τους από την ίδια την επιχείρηση, γνωστή και ως λύση in-house. Η δεύτερη λύση είναι η ανάθεση της υλοποίησης σε εξωτερικούς συνεργάτες, γνωστή και ως λύση outsourcing. Στη δεύτερη περίπτωση, τα τελευταία χρόνια προκρίνονται και οι λύσεις νέφους ή οι εφαρμογές ως υπηρεσία, γνωστές και ως software as a service. Αυτό σημαίνει χρήση απομακρυσμένων εφαρμογών στις οποίες εξασφαλίζεται πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα χρήσης ανοιχτού λογισμικού. Τι είναι όμως το ανοιχτό λογισμικό? Πολλές φορές το συναντάμε και ως ELAC, δηλαδή ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το ELAC είναι ο λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιήσει, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι είναι απόλυτα νόμιμο λογισμικό. Το λογισμικό αυτό διατίθεται χωρίς κόστος και έχει πολύ μικρότερο κόστος συντήρησης. Δεν αγοράζονται άδειες χρήσης και μπορούμε να έχουμε απεριόριστο αριθμό εγκαταστάσεων. Ποιος είναι όμως ο λόγος χρήσης του ανοιχτού λογισμικού? Το ανοιχτό λογισμικό είναι για μία νέα επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει ως πολυεργαλείο που ανοίγει νέους ορίζοντες. Οι προοπτικές περιλαμβάνουν τα ανοιχτά δεδομένα, τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό περιεχόμενο, την ανοιχτή πρόσβαση, την ανοιχτή εκπαίδευση, την ανοιχτή καινοτομία, την ανοιχτή διακυβέρνηση και τέλος την ανοιχτή επιχειρηματικότητα. Στην περίπτωση μιας μικρής επιχείρησης, για την αυτοματοποίηση εργασιών γραφείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανοιχτό λογισμικό. Δύο όριμες λύσεις αποτελούν το λογισμικό LibreOffice και το λογισμικό OpenOffice. Το λογισμικό αυτό περιλαμβάνει επεξεργαστές κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, εφαρμογές παρουσιάσεων και δημιουργία απλής βάσης δεδομένων. Εκτός από τις εφαρμογές γραφείου, ένα σύλλογο εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού είναι διαθέσιμες για τις ανάγκες μιας μικρής επιχείρησης. Μία λίστα τέτοιων εφαρμογών συγκεντρώνει το ευρετήριο ανοιχτού λογισμικού στην κατηγορία των επιχειρήσεων που είναι διαθέσιμο στο Free Software Directory, δηλαδή directory.fsf.org στην κατηγορία Business. Αυτή περιλαμβάνει από απλό λογισμικό καθημερινής χρήσης, όπως η εφαρμογή για τη διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ημερολόγιο εργασιών, έως πιο σύνθετες επιχειρηματικές εφαρμογές. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων με πελάτες, γνωστά και ως CRM συστήματα, εφαρμογές διαχείρισης έργου, λογισμικό διαγραμμάτων, εργασιών και πολλές άλλες εφαρμογές για επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, δίνεται ένα παράδειγμα χρήσης της εφαρμογής επεξεργασίας υπολογιστικών φύλων. Αυτή η εφαρμογή θεωρείται από τις πιο χρήσιμες για μία νεοσύστατη επιχείρηση. Χρήση εφαρμογών νέφους προτείνεται στις εργασίες ανατροφοδότησης. Εκεί μπορείς και εσύ να μοιραστείς μαζί μας τις δικές σου εμπειρίες. Κάνε το!